Με τις εξετάσεις 26 σπουδαστών των οδείων Τσακάλωφ, Τυράννων και Αργυροκάστρου ολοκληρώθηκε σήμερα στα Γιάννενα ο εξεταστικός μαραθώνιος του Πνευματικού Κέντρου Τσακάλωφ. Οι μικροί μουσικοί, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους, βρέθηκαν στα Γιάννενα για τις τελικές εξετάσεις μουσικής. Ικανοποιημένοι από το επίπεδο των μαθητών αλλά και από τις πρωτιές που πέτυχαν στον πρόσφατο μουσικό διαγωνισμό στους Άγιους 40, εμφανίστηκε η πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Τσακάλωφ, Ασπασία Ζέρβα. Μετά από ένα μαραθώνιο εξετάσεων, επί ένα μήνα συνεχώς εξετάσεις από το πρωί μέχρι τη νύχτα, μπορούμε να πούμε ότι οι 15 Τσακάλωφ που εξεταστήκαν σε όλη την Ήπειρο και Αλβανία και Αθήνα πήγαν πάρα πολύ καλά και είμαστε ευχαριστημένοι για την αύξηση της προόδου των μαθητών που φοιτούν σε όλη την γκάμα της μουσικής και των θεωρητικών. Ερχόμαστε τώρα από Αλβανία και μόλις τελείωσε ο διαγωνισμός που έγινε στους Αγίους 40. Ένας διαγωνισμός εξαιρετικά υψηλού επίπεδου και για όλες τις ηλικίες. Στην Επιτροπή των Εξετάσεων συμμετείχαν ακόμη το μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και καθηγητής του Εθνικού Οδείου Αθηνών, Σπύρος Τεργίου, και δύο καθηγήτριες των 26 σπουδαστών από τη γειτονική χώρα, η Νόρα Τσάκου και Βαλπόνα Κάσαη, που δεν έκρυψαν την συγκίνησή τους από την επιτυχημένη πορεία των μαθητών του Τσακάλωφ. Πραγματικά με εντυπωσίασε το επίπεδο και ο τρόπος μέσα σε τόσο λίγα χρόνια να φτάσει αυτό το αποτέλεσμα που με κατέπληξε. Ειλικρινά σας συγχαίρω. Να νιμνήσουν την ιταόθε, δεν με σουξές, ντερσα τσάκαλο φτυράνα με ντυμ διέκουζε μας. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που είμαι εδώ, η κυρία Νόρα, και έρχομαι από ένα πάρα πολύ καλό διαγωνισμό που έγινε στο Άγιο 40, που πήρανε μέρος 3 παιδιά από Τσακάλωφ Αργυρόκαστρο και 12 παιδιά από Τσακάλωφ Τυράννου. Και πήραν όλα βραβεία. Και πήραν βραβεία, τα περισσότερα. Γιώνας η παιδαγόγ, κιόφτε δεν ήταν ζετά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, λέει η κυρία Βαλμπόνα, και για μας και τα παιδιά μας. Ata se μπορείς καν άρθμεν η λόγη που το παρακύτουρ, βέτε με τύρε, έχουν έρθει εδώ τα παιδιά και θέλουν να βγουν όσο πιο ωραία γίνεται σε αυτές τις εξετάσεις.